Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Με τη Μάρα Ζαχαρία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θρήνω στην κηδεία των θυμάτων του Αιγύπτιου Μακελάρη. Το Star φέρνει στο φως αποσπάσματα από την απάντηση του εφοπλιστή Καρνέση προς τις αδελφές του που στάζουν δηλητήριο. Απίστευτες εικόνες. Παλαιοχριστιανοί ζουν σε λαγούμι στην Κορινθία. Έκρυβαν μεγάλο αριθμό όπλων. Νεκρός σε φυλακή της Σιβηρίας ο ορκισμένος εχθρός του Πούτιν Αλεξέη Ναβάλνη. Παγκόσμια κατακραυγή εναντίον του Ρώσου Προέδρου. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τα ξεσπάσματα χαράς μέσα και έξω από τη Βουλή για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που είναι πια νόμος του κράτους. Μπήκε κιόλας η πρώτη αγγελία για γάμο στο Δημαρχείο της Νέας Σμύρνης, ενώ η Εκκλησία δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της. Τα πολιτικά κόμματα αποτιμούν την κατάσταση, καθώς όλα υπέστησαν απώλειες. Έγινε δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. Ο Προεδρεύων κοιτάζει τα θεωρία. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας χειροκροτούν, αγκαλιάζονται και κάνουν με τα χέρια τους το σχήμα της καρδιάς για τα 175 ναι. Στα θεωρία από νωρίς βρέθηκαν και ο δημοφιλής ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης και ο παρουσιαστής Φώτης Εργουλόπουλος. Δίπλα τους ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος και ο Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης. Είναι η στιγμή που έχει ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή και εδώ οι παρευρισκόμενοι μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας υποδέχτηκαν με ένα εμβατήριο γάμου. Να έχουμε πραγματική ισότητα σύντομα, οι αγώνες να μην σταματάνε. Και πλέον δεν είμαστε αόρατοι, που είναι πολύ σημαντικό. Ο ουρανός γέμισε πολύχρωμα κομφετή. Το περιμέναμε χρόνια, αυτό, αισθανόμαστε πολύ όμορφα. Δύο δρόμους πιο κάτω, σε γνωστό wine bar του κέντρου, γιόρτασαν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού και η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη. Παρούσε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ στο μαγαζί βρέθηκαν και οι κύριοι Καπουτζίδης και Σεργουλόπουλος. Το πίστευα από την αρχή. Το χρωστάμε σε όλους σας εδώ και δεκαετίες. Με έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Πατέλης! Πατέλης! Ακόμα κι εμείς, κάθε φορά που ακούγαμε τις δικές σας ιστορίες, πραγματικά μας δίνετε δύναμη. Το ξέρω ότι δεν το πιστεύετε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λίγο μετά τη μία, και αφού είχε κλειδώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, ο Στέφανος Κασελάκης μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ ήρθαν εδώ, σε γνωστό μπαρ του Κεραμικού. Και αυτό το νομοσχέδιο, χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα περνούσε. Αυτό είναι το μόνο το οποίο πρέπει να ξέρετε για το ποιο είναι το πραγματικό προοδευτικό κόμμα σε αυτή τη χώρα. Είναι μια μέρα χαράς για την Ελλάδα, η οποία προχωράει κάθε μέρα και γίνεται μια σύγχρονη κοινωνία. Ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Μακμπεθ χόρεψαν μάλιστα με τους θαμώνες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπήκε και στο DJ booth. Από εδώ και πέρα προχωράμε σύγχρονη κοινωνία, σύγχρονη Ελλάδα. Be proud of yourselves. Σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Τα Νέα η πρώτη αγγελία γάμου. Ο Δημήτριος Ελευσινιώτης και ο Σταύρος Γαβριλιάδης θα παντρευτούν στη Νέα Σμύρνη. Έχουν ήδη τρία παιδιά και είναι μαζί 20 χρόνια. Χθες το ζευγάρι ήταν στα θεωρία της Βουλής. Η πρόθεση είναι να τον τελέσω εγώ ως επικεφαλής των πολιτικών γάμων για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά. Πρέπει να έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Αντίποδα πολίτες που προβληματίζονται με τον νέο νόμο, αλλά και οι ιεράρχες, εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους. Εμείς στην Εκκλησία έχουμε και την ηθική μας και ξέρουμε να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Πάλι δεν τα κάνουν αυτά. Τι γίνεται στο σχολείο, το ένα παιδί θα έχει μια μαμά και ένα μπαμπά, το άλλο θα έχει δύο μπαμπάδες, το άλλο θα έχει δύο γυναίκες. Καταλύεται η έννοια της οικογένειας. Στην προσωπική του ζωή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν είναι το πρέπον αυτό, πιστεύω. Απόφαση ορόσημο για τη χώρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός με χειροκροτήματα στη διάσκεψη του Μονάχου, όπου βρίσκεται από το πρωί. Το παρασκήνιο και τις απώλειες που μέτρησαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία, καταγράφει η Ειρήνη Σαββοπούλου.
Με ένα θερμό χειροκρότημα υποδέχτηκαν τον Πρωθυπουργό στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, μόλις λίγες ώρες από την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. This morning deserves a special round of applause. Has just pushed through the legalization of same-sex marriage in Greece, which I have to say is an extraordinary step. So I would like to start. I'm here with a few hours of sleep, but I think it's a milestone decision for my country and very proud to be able to introduce it as a leader of a center-right government. 52 πόλεις μετράει η Νέα Δημοκρατία με βουλευτές και υπουργούς που είτε καταψήφισαν είτε απήχαν από την ψηφοφορία. Ανάμεσά τους οι Άγγελος Συρίγος, Νότης Μηταράκης, Στέλιος Πέτσας, Γιάννης Καλιάνος, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Θεόδωρος Καράγλου, Φωτεινή Αραμπατζή, Άννα Καραμαλή, Θάνος Πλεύρης, Γιάννης Οικονόμου. Στο ΠΑΣΟΚ, 11 από τους 32 βουλευτές επέλεξαν να απέχουν από τη χθεσινή ψηφοφορία. Ανάμεσά τους η Ευαγγελία Λιακούλη, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Μπουρχάν Μπαράν, Απόστολος Πάνας, Τάσος Νικολαίδης. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τον Παύλο Πολάκη, έκπληξη ήταν η απουσία του Όθωνα Ηλιόπουλου, ενώ η Νίνα Κασιμάτη ψήφισε παρόν επί της αρχής. Το 32% των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας διάλεξε όχι στην ισότητα, στον γάμο ή την αποχή. Το 34% των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ διάλεξε όχι. Το προοδευτικό ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε στη συντήρηση μέχρι και τη Νέα Δημοκρατία. Ο Όθωνας Ηλιόπουλος δήλωσε σήμερα ότι στηρίζει απερίφραστα το νομοσχέδιο και επικαλέστηκε προσωπικό κόλλημα για την απουσία του. Ενώ ο Παύλος Πολάκης, παρότι αρχικά είχε γράψει σε ανάρτησή του πως ασκούσε τα ιατρικά του καθήκοντα, τελικά αποκάλυψε τις επιφυλάξεις του για το νομοσχέδιο. Χαιρετίζω την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων ως βήμα προόδου σε μια ανοιχτή και ισόνομη πολιτεία. Οι ενστάσεις και οι ανησυχίες αφορούν κυρίως την επέκταση των δικαιωμάτων μέσω ευρωπαϊκού δικαίου στην τεκνοθεσία και το δικαίωμα απόκτησης παιδιών μέσω παρένθετης σκοίησης.